Σε άκρω επικίνδυνε καταστάσει μα οδηγεί η κόντρα ΗΠΑ Ρωσία στην Ουκρανία, αυξάνοντα καθημερινά την ένταση στην Ευρώπη, η οποία κινδυνεύει πλέον πραγματικά να γίνει πεδίο παγκόσμια πυρηνική σύγκρουση. Μέσα στην άγρια νύχτα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν έδωσε εντολή να ακροβολιστούν δεκάδες κινητές συστοιχείς βαλιστικών πυράβλων R-36 βοεβόντα, πιθανόν και γιάρ σε άγνωστες τοποθεσίες. Οι εντολές που πήραν τα ρωσικά πληρώματα και η αποστολή του είναι φυσικά μη ανακοινώσιμε, αλλά όλοι γνωρίζουν ότι δεν βγάζει για ψήλου η Μόσχα αυτά τα συστήματα, βαπτίζοντα ίσω την κίνηση αυτή ω στρατιωτική άσκηση κατά τη συνήθη τακτική. Ο κίνδυνο είναι υπαρκτό στην Ουκρανία ακόμα και για χρήση καταρχήν τακτικών πυρηνικών όπλων, ενώ ο επικεφαλής της Ρωσικής Υπηρεσίας Πληροφοριών επισκέφθηκε την Πιο Γιάνγκ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για να συζητήσει τη συνεργασία στον τομέα τη ασφάλειας. Οι αξιωματούχοι συζήτησαν την ανάπτυξη συνεργασία για την αντιμετώπιση τη ολοένα αυξανόμενη κατασκοπία και συνωμοσιών εχθρικών δυνάμεων. Οι δραστηριότητε του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη και την περιοχή τη Μαύρη Θάλασσα στοχεύουν στην προετοιμασία μια πιθανή σύγκρουση με τη Μόσχα, δήλωσε αξιωματούχο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών στο πρακτορείο ειδήσεων Ριένο Βόστι. Ρώσοι ειδικοί κατηγορούν τι ΗΠΑ και τη Συμμαχία για ενίσχυση του στρατιωτικού δυναμικού του ΝΑΤΟ στη Ρουμανία, την Πολωνία και τα κράτη τη Βαλτική, ενώ ο Ρωσικό στρατό πράττει το ίδιο σε πολλά σημεία τη Δυτική Ρωσία. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών στελίτευσε ειδικά την επέκταση τη Ρουμανική Αεροπορική Βάση ω παράδειγμα στρατιωτικοποίηση τη Ανατολική Ευρώπη και τη περιοχή τη Μαύρη Θάλασσα, ενώ ο Σοηγκού ετοίμασε δύο στρατιέ και τη στέλνει στην περιοχή τη Καρελία για να καλύψει την πλευρά των Βαλτικών και σκανδιναβικών χωρών. Ταυτόχρονα το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία δεν αποτελεί απειλή για καμία από τις χώρες του μπλοκ, αλλά δεν θα αγνοήσει ενέργειες που είναι δυνητικά επικίνδυνες για τα συμφέροντα της. Οι Ρώσοι δηλώνουν ανοιχτή στο διάλογο αλλά σε ισότιμη βάση και η Δύση πρέπει να εγκαταλείψει την πορεία τη προ τη στρατιωτικοποίηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ρωσικό στρατό ξεκίνησε την ισοπαίδωση κρίσιμων υποδομών στην Ουκρανία μετά την τρομοκρατική επίθεση στη γέφυρα τη Κρυμαία, καθώ και άλλε ουκρανικέ επιθέσει στο Ζαπορίζιε. Οι Ρωσικέ ένοπλε δυνάμει κατάφεραν να σημειώσουν σημαντική πρόοδο στο κεντρικό τμήμα τη Νοφομιχαήλοφκα, ήδη διεξάγονται μάχε στο δυτικό τμήμα του χωριού. Η κατάσταση γενικά μυρίζει παρούτη και είναι πλέον πολύ πιθανό η Μόσχα για να απασχολήσει το ΝΑΤΟ να επιχειρήσει να ανοίξει το νέο μέτωπο σε Βαλκάνια και να ενεργοποιήσει εκ νέου και τη Συρία. Η κόντρα Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσία είναι πιθανό πλέον ότι μπορεί να οδηγήσει κάτω από συγκεκριμένε συνθήκε ακόμα και σε παγκόσμια σύραξη. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Κάνετε like και e εγγραφή στο κανάλι μας.